Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι με υποδεχτήκατε με αυτή τη θέρμη, με αυτή τη ζεστή αγκαλιά εδώ στο χωριό σας, όλους εσάς που έχετε γεμίσει ασφιχτικά αυτή την αίθουσα και άλλους τόσους που είσαστε απ' έξω και ακούτε από τις μεγαφωνικές εγκαταστάσεις. Θέλω να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, σε έναν τόπο, σε ένα μέρος που είναι ένα παράδειγμα, θα έλεγα, πολυπολιτισμικής συμβίωσης. Σε ένα χωριό όπου κατοικούν δίπλα-δίπλα χριστιανοί με μουσουλμάνους, τσιγκάνοι με μπαλαμούς, έτσι τους λέτε. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να είναι οι κοινωνίες μας. Επισκέφθηκα το σπίτι της Μαρίας και πραγματικά έτυχα μιας πολύ συγκινητικής υποδοχής. Ένα σπίτι που γιόρταζε πριν από λίγες μέρες το Πάσχα, δίπλα, ακριβώς δίπλα ήταν ένα σπίτι μουσουλμάνων. Και θυμήθηκα και σκέφτηκα ότι ανεξαρτήτως του σε ποιο Θεό πιστεύουμε και σε τι χρώμα έχει το δέρμα μας, είμαστε άνθρωποι. Είμαστε πολίτες αυτής της χώρας και πρέπει να έχουμε ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα. Και πάνω απ' όλα, δεν πρέπει να επιτρέψουμε ως χώρα και ως λαός να συνεχίζονται αυτά τα στερεότυπα των διακρίσεων. Οι ξενοφοβικές και οι ρατσιστικές συμπεριφορές, κυρίως όμως, πρέπει εμείς που έχουμε την ευθύνη της πολιτείας να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες όπου τόσο πολίτες που ανήκουν σε μειονότητες είτε πολίτες που δεν είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό. Θα μου μείνει βαθιά χαραγμένη στο μυαλό μου η εικόνα μόλις έφτασα και με υποδεχθήκατε, η εικόνα αυτή της ηλικιωμένης τσιγκάνας με την ελληνική σημαία στα χέρια. Η εικόνα, αλλά και τα λόγια της, ότι είναι πολύ περήφανη που κρατάει ψηλά αυτή τη σημαία. Είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι που κρατάτε ψηλά αυτή τη σημαία. Αυτή εδώ η κυρία ήταν που την εικόνα, η εικόνα της θα μου μείνει χαραγμένη στη μνήμη. Σε ευχαριστώ. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς. Και κυρίως να πω πως αν για κάτι πραγματικά αισθάνομαι ευτυχής είναι αν μπορέσαμε αυτά τα 4 χρόνια να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι έστω ώστε να αισθανθούν πολίτες που μέχρι χθες αισθανόντουσαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας ότι η πολιτεία νοιάζεται επιτέλους για αυτούς και ότι κάνει 5 πράγματα σε μια θετική κατεύθυνση. Και αυτά τα 5 πράγματα που κάναμε, όχι σπουδαία, αλλά σε θετική κατεύθυνση, πιστεύω ότι έχουν δώσει τη δυνατότητα σε πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας να αισθάνονται καλύτερα και να έχουν περισσότερες ευκαιρίες. Όχι όλοι. Εσείς εδώ είσαστε ίσως μια περιοχή που σε σχέση με άλλους οικισμούς όπου μένουν Ρωμά συμπολίτες μας, έχετε πολύ περισσότερα εφόδια και δυνατότητες. Γι' αυτό το μυαλό μας είναι και σε εκείνους εκεί τους οικισμούς που ακόμα είναι σε δύσκολη κατάσταση. Και στόχος μας είναι να αναβαθμιστούν όλοι οι οικισμοί, να αποκτήσουν ρεύμα όλοι οι οικισμοί, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας όλοι οι Έλληνες πολίτες, να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο όλοι οι Ρωμά συμπολίτες μας. Φτιάξαμε, είναι αλήθεια, μια γραμματεία, ειδική γραμματεία, είναι ειδική γενική γραμματεία, και το πρώτο πράγμα που θελήσαμε να κάνουμε είναι να καταγράψουμε το πώς είναι οι τσιγκάνοι, οι Ρωμά συμπολίτες μας και ταυτόχρονα να καταγράψουμε και τους οικισμούς. Ούτε αυτό δεν είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια από την ελληνική πολιτεία και ντρέπομαι γι' αυτό. Καταγράψαμε 471 κοινότητες σε όλη την Ελλάδα και 110.000 συμπολίτες μας, Ρωμά, Έλληνες, πολίτες, σε όλη την Ελλάδα.
Αυτές οι 110.000 ψυχές που πιστεύω ότι είναι πιο Έλληνες από κάποιους άλλους που παριστάλλουν τους Ελληνάρες. Πιο Έλληνες είναι. Αυτές οι 110.000 ψυχές έχουν δικαίωμα ένταξη στον κοινωνικό ιστό. Ισότιμο δικαίωμα ένταξης. Φροντίσαμε λοιπόν καταρχάς να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Δηλαδή ένα μίνιμουμ κατώτατο εισόδημα για όλους τους Έλληνες που καλύπτει το σύνολο των πληθυσμών των Ρωμά συμπολιτών μας. Και βεβαίως βάλαμε μία μόνο προϋπόθεση για να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτό το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, στο κατώτατο εγγυημένο εισόδημα. Μέχρι να το φτιάξουμε αυτό, θυμάστε, είχαμε φτιάξει την κάρτα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, όπου οι οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα είχαν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίζουν μέχρι ένα όριο το μήνα. Αυτό ήταν το πρώτο μέτρο. Και το δεύτερο, και τα ενίκια, και το δεύτερο μέτρο ήταν αυτό το συνολικό, το οριζόντιο, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, που πιάνει ως ομπρέλα μεγάλη ένα πολύ μεγάλο μέρος πληθυσμού, όλους τους συμπολίτες μας με χαμηλά εισοδήματα και βεβαίως περιλαμβάνει και ένα μεγάλο μέρος της δικής σας κοινότητας. Προϋπόθεση μοναδική που βάλαμε, να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Διότι για μας, και πιστεύω πρέπει να είναι για όλους μας αυτή η αξία, η γνώση, η μόρφωση είναι το εφόδιο για να προχωρήσουμε πιο μπροστά. Είναι το εφόδιο για να δημιουργηθούν ευκαιρίες και προϋποθέσεις, να ανοιχθούν ευκαιρίες και προϋποθέσεις στη ζωή μας. Το έχετε ζήσει άλλωστε εσείς εδώ, καθώς έχετε εξέχοντα στελέχη της κοινότητάς σας, που μέσα από την γνώση και τη μόρφωση, το σχολείο και αργότερα το πανεπιστήμιο, βρίσκονται σήμερα σε μια άλλη κατάσταση. Βρίσκονται σήμερα σε μια καλύτερη θέση στην κοινωνία. Και ένα από τα στελέχη αυτά της κοινότητάς σας, που διαπρέπει και που είναι μεγάλη τιμή μας που βρίσκεται στο ψηφοδέλτιό μας, είναι η Μαρία Τσαμπάρη. Ταυτόχρονα δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις ώστε τα σχολιά μας να μπορέσουν να υποδεχθούν αυτά τα παιδιά. 47 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα ενισχύθηκαν με επιπρόσθετο προσωπικό, ενισχυτική διδασκαλία, ειδικά προγράμματα, καθώς και σχολικά γεύματα για να μπορούν να φιλοξενούν, να μπορούν να δέχονται και να εκπαιδεύουν τα παιδιά της κοινότητας των Ρωμά συμπολιτών μας, των κοινοτήτων των Ρωμά συμπολιτών μας σε όλη την Ελλάδα. Το τρίτο σημαντικό πράγμα μετά την καταγραφή, το κοινωνικό εισόδημα και τα σχολιά, το τέταρτο σημαντικό πράγμα, ήταν ότι δώσαμε τη δυνατότητα πρόσβασης ελεύθερης και δωρεάν στο σύστημα υγείας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι. Και έτσι σταματήσαμε αυτή την αδιανόητη αδικία. Θα υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα νοσοκομείο, να κάνουν μια εξέταση, εγχείρηση αν χρειαστεί, να νοσηλευτούν. Και βεβαίως πέραν όλων αυτών προχωρήσαμε και στην αξιοποίηση σημαντικών κονδυλίων, 150 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα και από εθνικούς πόρους και μια σειρά από προγράμματα ενίσχυσης πέραν της καταγραφής, προγράμματα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη και αφορούν την κατάσταση κοινοτήτων που είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και δεν πληρούν τις συνθήκες υγείας και υγιεινής, σε οικισμούς που έχουν πολύ καλύτερη δομή και πολύ καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Και ταυτόχρονα 30 εκατομμύρια από αυτά για να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα. Την επιχειρηματικότητα των συμπολιτών μας που χρειάζονται κίνητρα για να μπορέσουν να αποκτήσουν εργασία αλλά ταυτόχρονα και ένα σταθερό εισόδημα μέσα από μεικτές επιχειρήσεις. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε εξέλιξη. Με αυτές τις ενέργειες, είπα, δεν είναι
όλα όσα κάναμε, τα περισσότερα που θα μπορούσαμε να κάνουμε και έχουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα στο μέλλον. Και πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι αναγνωρίζω πως υπάρχουν ακόμα συμπολίτες μας που χρειάζονται στήριξη, βοήθεια και γι' αυτό είμαστε εδώ. Όμως ήταν ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση μιας κοινωνίας ισότητας και αλληλεγγύης. Ναι, αυτό είναι το όραμά μας. Μια κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι για μένα η σημερινή μου επίσκεψη εδώ είναι μια επίσκεψη που θα μου μείνει αξέχαστη. Όχι τόσο για τη θερμή υποδοχή και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Κυρίως όμως γιατί το χωριό σας, η κοινότητά σας, όπως είπα στην αρχή, αποτελεί ένα παράδειγμα πολυπολιτισμικής συμβίωσης. Και αυτό το παράδειγμα πρέπει να το έχουμε στην καρδιά μας και στη ψυχή μας και στο μυαλό μας. Να πολεμήσουμε τα στερεότυπα, να πολεμήσουμε τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και να σηκώσουμε όλοι οι Έλληνες μαζί ψηλά την ελληνική σημαία ανεξάρτητα σε ποιο χώρο πιστεύουμε και σε τι χρώμα έχει το δέρμα μας. Να πω λοιπόν ότι για μας αποτελεί τιμή τόσο που η Μαρία Τσαμπάζη, ένα μέλος της Ρωμά κοινότητας είναι στο ψηφοδέλτιό μας, όσο όμως και που ένα σημαίνον στέλεχος της μειονότητας, της μουσουλμανικής μειονότητας, η Ουφούκ Μουσταφά είναι επίσης στο ψηφοδέλτιό μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι πρόκειται για δύο νέες γυναίκες και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία της. Εκπροσωπούν τόσο τις κοινότητες από τις οποίες προέρχονται σε όλη την Ελλάδα, εκπροσωπούν όμως και τη γυναίκα που αγωνίζεται κόντρα στα εμπόδια που βρίσκεται μπροστά της για να χτίσει μια κοινωνία δικαιοσύνης και ισότητας. Θέλω λοιπόν να πω γιατί όχι, γιατί με τη στήριξη όλων των συμπολιτών που προέρχονται από αυτές τις κοινότητες να μην έχουμε και μία από τις δύο ή και τις δύο να μας εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα είναι πράγματι μια πολύ μεγάλη θετική τομή για τη χώρα. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας πω ότι ο αγώνας είναι διαρκής και ο αγώνας για ισότητα, δικαιοσύνη και δημοκρατία θα είναι ένας αγώνας συνεχής, διαρκής και θα τον δώσουμε όλοι μαζί. Έχουμε τη δύναμη να τον δώσουμε αυτόν τον αγώνα και να τα καταφέρουμε. Το χρωστάμε στην Ελλάδα, το χρωστάμε στις αξίες μας. Γεια σας, σας ευχαριστώ θερμά.